τα έψαλε στους παίκτες του, γιατί ήταν το σκορ 3-0 τότε, και μάλλον αυτά που είπε έπιασαν τόπο, γιατί ακολούθησαν 8 πόντοι σε περίπου 3 λεπτά αγώνα για το Περιστέρι. 12 στο ελληνικό πρωτάθλημα. Έχασε το λέει από χάρη ο Χάτσερ για τον Γκος. Μπήκαμε στο τελευταίο τρίλεπτο της πρώτης περίοδου με τον Γκος να παίρνει το σούτ 3 πόντων και να ευστοχεί. Αρέσκονται να σπάρουν τρίποντα και βέβαια υπάρχει πολύ μεγάλη ικανότητα και πολλοί παίκτες σκοράνουν με μεγάλη ευκολία, αλλά ταυτόχρονα στις ομάδες που εγώ προπονώ και θέλω να χτίζω. Το ΠΑΟΚ έχει τώρα 10 δευτερόλεπτα για την τελευταία επίθεσή του στο πρώτο δεκάλεπτο. Ο Αθηναίου αστόχησε και βιάστηκε κιόλας σε σούτ 3 πόντων. Ο Γκρέι από μακριά και αυτό είναι η τιμωρία για τη βιασύνη του Αθηναίου. Jones, Γκος, σου 3 πόντων, εύστοχος ο Jones. Πιο δύσκολο καλάθι δηλαδή. Από τον Τζαμάλ Jones. Ο Μουράτος, ο Μπέντιλ, την αποστάρει εκεί με τον Jones. Ο Κάλαχαν ήρθε για να πάρει το σου 3 πόντων και να ευστοχίσει. Θυμίζω 16-21 σκορ πρώτου δεκαλέπτου. 5-10 πλέον το επιμέρους σκορ για αυτό το δεύτερο δεκάλεπτο. Έκλεψε ο Κάλαχαν, έφτασε στο lay-up και επιβεβαιώνει. Εξαιρετική πάση. Στη γωνία ο Χάτσερ θα ευτοχίσει. Τον ενθουσιασμό και την ενέργεια που έφερε ο Κάλαχαν, αλλά στην ουσία είναι ο ηγέτης αυτής της ομάδος. Ζάρας με αντίπαλο τον Σίρκο. Έρχεται ο Γκάρετ, εντυπωσιακή προσπάθεια, follow κάρφωμα. Ο Γκρέι επέστρεψε στην πεντάδο Περιστέριου αντί του Μουράτου και είναι ο Χάτσερ σε ένα σουτ 3 πόντων. Εύστοχος ο Χάτσερ. Έχει πάρει τα σουτ. Εντάξει, αυτές θα πρέπει να είναι και εικόνες και να μην τις τονίζουμε και να τις επισημαίνουμε, ναι, γιατί θα αυτονόητο. Πρέπει να το φυσιολογικό. Έτσι ακριβώς, ναι. Το φυσιολογικό. Πολύ ωραία προσπάθεια από τον Χάρο. Αυτές που... Επίθεση για το Περιστέρι τελευταία δευτερόλεπτα. Ο Χάρου με τον Τέπιτς και μια ακόμη εξαιρετική προσπάθεια. Πολύ όμορφο. Τρομερός Χάρου. Μπορούμε να έχουμε μια δεύτερη. Μπορείς να το ζητήσεις δηλαδή κάποια στιγμή. Ναι, όχι τίποτα, γιατί όχι, δεν είδαμε τη φάση. Ναι, για να βλέπαμε να μπορούσαμε να ενημερώσουμε και τον κόσμο. Είχες απόλυτο δίκιο. Απλώς ο Γκος τώρα σε ένα σουτ 3 πόντων και φέρνει διαφορά πάλι στον πόντο. Νέα επίθεση για το Περιστέρι. Ελεύθερο σουτ από τον Αγραβάνη που ευστοχεί και. Σπουδαίος Αμερικός. Ιδίως πάνω στην μπάλα είναι. Ο Χάτσερ με τον Μπέντιλ που είναι στον αγώνα. Και βλέπετε πόσο Χάτσερ. Ο Γκρέι. Για τον Μπέντιλ. Έχει αντίπαλο τον Γκάρετ. Θα γυρίσει ο Μπέντιλ και θα πετύχει το καλάθι για την ικανότητα του Κόνιαρη. Ναι. Χάτσερ. Βέβαια τον κράτησε πολύ καλά ο Τζόνς, δεν του επέτρεψε. Και εδώ τώρα ο Γκάρετ φτάνει στο καλάθι. Με τον Γκάρετ από την άλλη πλευρά παρόντα. Ναι. Χάτσερ με τον Τζόνς σε σου 3 πόντων. Είναι εύστοχος ο Τζόνς. Γκος. Πέρασε από τον Σκορδίλη στη γωνία ο Τζόνς. Και είναι ξανά εύστοχος ο Τζαμάλ Τζόνς, η επιθετική λύση του ΠΑΟΚ. Αλλά έχει πλέον 5 πόντους ο Βασιλόπουλος μετά το εύστοχο τρίποντο που κατέβασε διαφορά στους 6. Ο Χάτσερ, η απάντηση από τον Γουίλ Χάτσερ. Από το Περιστέρι 10, ωστόσο ο ΠΑΟΚ είναι μπροστά. Καμιά φορά ο πλουραλισμός δεν είναι και απαραίτητος. Τρίτο φάουλ. Γιατί έπαιζε σε... Δυσανάλογος είναι ο Μουράτος απέναντι στο Μαργαρίτη. Ο Γκος σου 3 πόντων δεν έχει σταματήσει από το ξεκίνημα του. Από την άλλη ο Αργύρης Πεδουλάκης κυρίως είπε κάποια πράγματα στον Παναγιώτη Βασιλόπουλο όσον αφορά στις επιθετικές του επιλογές. Ο Μπέντιλ εύστοχος σου 3 πόντων για το Περιστέρι. Στον αγώνα ο Κόνιαρης τώρα παίζει χωρίς Χάτσερ Γκος. Ναι. Ο ΠΑΟΚ. Άστοχος ο Μαργαρίτης, ο Γκάρετ ψηλά για το rebound και τελειώνει εξαιρετικά την προσπάθειά του. Ναι, κάνει και μια διαχείριση ως προς τον χρόνο. Το χρόνο είναι φυσιολογικό. Ο Χάρο έχει 16 στον αγώνα και ο Μαργαρίτης τώρα. Και στο Μαργαρίτη. Ο Μαργαρίτης τώρα θα γυρίσει για να βάλει την μπάλα στο καλάθι.
Όλα έχουν κρυθεί. Ο ΠΑΟΚ χάρη στην εξαιρετική απόδοσή του στο δεύτερο μισό του αγώνα και έχοντας πετύχει 51 πόντους σε αυτό το διάστημα. Ο Κόνιαρης κρατάει την μπάλα. Ο αγώνας θα τελειώσει με μια μεγάλη νίκη του ΠΑΟΚ. Ο Γκος θα φτάσει μέχρι το lay-up. Άφησαν διαιτητές. Τέλος, ΠΑΟΚ 87, Περιστέρι 73. Για τον ΠΑΟΚ μια ακόμη εντός έδρας νίκη. Η πέμπτη στο φετινό πρωτάθλημα, 8η συνολικά. Για το Περιστέρι η τρίτη ήττα. Όλες μακριά από την έδρα του.